πρόβα για το Λευκό Οίκο κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα στη Νέα Υόρκη. Τραμπ και Ντούντα συζήτησαν την πρόταση του Πολωνού πρόεδρου ώστε οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να δαπανούν το 3% του ΟΕΠ για την άμυνα. Οι δύο άντρες συζήτησαν επίσης για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, για τη σύγκρουση με το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και πολλά άλλα θέματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τα ποινικά δικαστήρια. Πριν δύο μέρες κατέθεσε για την υπόθεση εξαγοράς της πορνοστάρ Stormy Daniels λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές του 2016. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμποδίζει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Όμως, η δικαστική του εμπλοκή αυτή βάζει την προεκλογική εκστρατεία σε νέες περιπέτειες. The survey shows that about one third of US adults think Trump did something illegal. An additional 3 in 10 think he did something unethical, but not illegal. And another 14% think he did nothing wrong at all. Ήδη οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια πτωτική πορεία για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Η ψαλίδα μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον κλείσει και οι δύο διεκδικητές του Λευκού Οίκου είναι ισόπαλοι. Σε αυτό οφείλεται σαφώς η αλλαγή στάση του Τζο Μπάιντεν απέναντι στον Νετανιάχου όσον αφορά τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και τη Χαμάς, αλλά και η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Η αγωνία για τις πιο αφύρωπες αμερικανικές εκλογές φτάνει στο κατακόρυφο. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στρέφεται και εναντίον των δικαστών, τους οποίους τους θεωρεί ότι τον διώκουν πολιτικά.